Σεβαστοί πατέρες και χριστιανοί μου, ο αόρατος πόλεμος του διαβόλου, για τον οποίο θα κάνουμε λόγο, γίνεται ορατός στις ημέρες μας. Είτε διακομωδώντας τα θεία πρόσωπα και τους ιερούς ορθοδόξους θεσμούς, είτε με τις συκοφαντίες, τα ψεύδη και τις διαβολές. Υπήρχε βλάσιμο στη ιατρική παράσταση που είχε διολογούσε στις ημέρες μας στο όνομα δήθεν της τέχνης το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ενεργοποίησε τα άρθρα του ποινικού κώδικα 198 και 199 για προσβολή θρησκεύματος, δημόσια εξύβριση του Θεού, την έλλειψη σεβασμού προς τα Θεία, την κακόβολον εξύβριση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και δεν προέβη στη διακοπή της θεατρικής παραστάσεως. Ερωτώ γιατί σαν Ορθόδοξος ιερεύς έχω θυχθεί και έχω προσβληθεί. Από μόνο το βέβαια διακόπη το έργο αυτό το εσχρόκατο, διότι δεν προσούρχονται ο θεατές. Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να διαλύσουν την ορθόδοξη πίστη μας, να καταστρέψουν τη γλώσσα μας που είναι η πλωσιότερη όλων των γλωσσών και διαλέκτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τρίτον, να διαστρεβλώσουν την ελληνική ιστορία μας. Άλλωστε το ζήτησε το 1974 και ο πανίσχυρος τότε υπουργός εξωτερικός Γκίζιγκερ, αυτός ο Εβραιο-Αμερικανός. Και σιγά σιγά ύπουλα και μεθοδικά όχι μόνο το επιδιώκουν αλλά και το κατορθώνουν, άλλοτε επισήμως και με νόμους και άλλοτε με την αλλίωση του πληθυσμού λόγω συρροής λάθρομεταναστών και το κυριότερο με την υπογεννητικότητα, διότι οι εκτρώσεις μας έχουν φτάσει πλέον μέχρι και 400.000 το χρόνο, την μείωση των παιδιών στο ένα ή στο κανένα, την ελεύθερη συμβίωση χωρίς γάμο και παιδιά, την διαστροφή των φύλων χωρίς όρια, την οικονομική εξαθλίωση, την αργία και την ανεργία και την πείνα στην οποία μας έχουν επιβάλει ξένες και εχθρικές δυνάμεις, την μετανάστευση των Ελλήνων σε ξένες χώρες και τέλος με την έντεκνη πολεμική κατά της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας. Και τώρα τελευταία άρχισε μέσω διαδικτύου και τα Facebook ο διασυρμός και διεμπόμπευσης Αγίων Γερόντων ήδη και κοιμημένων, όπως παραδείγματος χάρη του Γέροντος Παϊσίου. Και η θεομαχία δεν σταματά εδώ. Ο διάβολος εύκολα βρίσκει τα όργανά του, αφού στο σύνολό τους οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουν μετάνοια. Τους λείπει η ζωντανή πίστη. Δεν προσεύχονται και δεν εστεύουν στο καταδύναμι. Επίσης δεν εκκλησιάζονται. Δεν συμμετέχουν στα Πανάγια σωστικά μυστήρια. Δεν μελετούν την Αγία Γραφή και αδιαφορούν τελείως για θέματα σωτηρίας ψυχής. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ανήκουν στο φοβερό αυτόν αόρατο πόλεμο των δαιμόνων που θέλουν τον κολασμό των ψυχών μας. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου, το 1960 συνέβη ένα τραγικό γεγονός το οποίο ανέφερε και ο ημερήσιος τύπος. Ήμουν τότε διάκονος. Ένα κοριτσάκι 8 ετών σε μια γειτονιά κάποια Κυριακή εμφανίζεται με ένα ολοκένουργιο φανταχτερό φουστανάκι. Όλα τα κοριτσάκια της γειτονιάς ζήλεψαν, ειδικότερα όμως μια συμμαθήτρια. «Με γιά της», είπε, «αλλά
Έβαλε ένα λάκι, ύστερα άρχισε να παριθμεί φανταστικά κουσούρια για το φόρεμα της φίλης και συμμαθήτριας της. Φανερός ήταν ο ερεθισμός της και ο εκνευρισμός της. Οι κατακρίσεις και οι κατηγορίες, η μία πίσω από την άλλη, κόντευε να σκάσει από το κακό της. Την άλλη Κυριακή το καλοντημένο αυτό κοριτσάκι επισκέπτεται και πάλι την δήθεν καλή αυτή φίλη, άδουλα και χαρούμενα. Και μάλιστα αυτό το τόνισαν τότε εφημερίδες μετά τον εκκλησιασμό και τη Θεία Κοινωνία που είχε κάνει μαζί με τους γονείς της. «Α, ήλθες, έλα να παίξουμε», της είπε. Εν τω μεταξύ μαζεύτηκαν και άλλα κοριτσάκια της γειτονιάς και το παιχνίδι Κυριακή πρωί ζωήρεψε. Σε λιγάκι όμως ακούστηκαν σπαρακτικές κραυγές. Τι συνέβη? Φοβερή η τραγωδία. Το πάθος του φθόνου και της ζήλιας που είχε κυριεύσει το κορίτσι εκείνο, πάθος το οποίο προφανώς και οι γονείς δεν έδωσα την πρέπουσα προσοχή, άρχισε να βομβαρδίζει το νου της μικρής με αλλεπάλληλους λογισμούς, σκέψεις για το πώς θα απαλλαγεί από το αντικείμενο του φθόνου της, πώς θα απαλλαγεί από τη συμμαθήτριά της. Και ο διάβολος, ο οποίος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, την σπρώχνει να την οδηγήσει την καλωτημένη φίλη της δίπλα σε μια λακκούβα μεγάλη με κατασβηνόμενο ασβέστη, για να της δείξει δήθεν πώς βράζει, πώς κοχλάζει το νερό από τα κομμάτια του ασβέστη. Τη στιγμή που το ανύποπτο κοριτσάκι έβλεπε προσέβαλε η πέτρα μέσα στο νερό, την έσπρωξε απότομα και την έριξε μέσα στη λασπόδη φωτιά. Αποτέλεσμα: τραγικός και φρικτός ο θάνατος της μικρής και μονάκριβης κόρης. Όταν ρωτήθηκε η μικρή φώνησα γιατί το έκαμε αυτό, απάντησε επιλέξει. Ήθελε να μου κάνει την καμπόσο με το καινούργιο της φόρεμα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν τυχόνευα και έτσι την εκδικήθηκα. Εδώ δεν φταίει μόνο ο διάβολος, αλλά και οι γονείς που δεν φρόντισαν να διορθώσουν το πάθος της κόρης των και στη θέση του να καλλιεργήσουν την καλοσύνη, την αγάπη προς τον πλησίον. Αδελφοί μου, όπως διατονίστηκε στην ιστορία μας, ο διάβολος είναι μπαμπώνυρος και ανθρωποκτόνος απαρχής. Φωνεύει τις ψυχές μας με το να σπέρνει την αμαρτία, δηλαδή την κακία, το φθόνο και τη ζήλια, την πονηριά και το ψεύδος, το θυμό και την οργή, την υπερηφάνεια, την γενοδοξία, την υποκρισία, την ασέλγεια και τόσα άλλα μύρια κακά. Αλλά σπρώχνει και τον άνθρωπον ακόμα και να σκοτώνει, με πρώτο φωνιά τον Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ. Από τότε μέχρι σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Φόνοι, πόλεμοι, αλληλοσπαραγμοί. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος όχι μόνο δέχεται το μίσος του διαβόλου και πάσχει από αυτό, αλλά πολλές φορές γίνεται και κοινωνός αυτού του μίσους και το σκορπίζει γύρω του. Ας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για την τραγική αυτή ύπαρξη που από άγγελος απαστράπτων έγινε σκοτεινός δαίμονας και μόνιμος εχθρός πλέον του Θεού και των ανθρώπων. Ο Ιωσφόρος θέλησε να γίνει Θεός, όμοιος το υψίστου, και στρίστο τον θρόνο μου, είπε, υπεράνω του ουρανού των ουρανών και έσομαι όμοιος του υψίστου. Όχι από αγάπη προς τον δημιουργόν του Θεόν, όπως ο μαθητής θέλει να μοιάσει τον διδάσκαλόν του, αλλά από φθόνο και εγωιστική έπαρση, θεομαχώντας κατά του Παναγίου Θεού. Και δυστυχώς τον Ιωσφόρο τον ακολούθησαν στην πτώση του και πολλοί άλλοι άγγελοι, όσοι δηλαδή συγκροτούσαν κατά την παράδοση το 10ο Αγγελικό Τάγμα. Ο Ιωσφόρος και οι άγγελοι του, μετά την αποταχία τους να γίνουν όμοιοι με τον Θεό, δηλαδή θεοί, δεν θέλησαν
να μετανοήσουν και να επιστρέψουν και πάλι κοντά στον Πανάγιο Τριαδικό Θεό και πλάστη τους. Η αποστασία τους ήταν θεληματική, γι' αυτό και αυτόματα μετετράπησαν από αγαθούς σε κακούς αγγέλους. Εάν ήθελαν, θα μπορούσαν να μετανοήσουν όπως μπορεί και κάθε άνθρωπος. Ακόμα και τώρα, αν ομολογήσουν και φωνάξουν ήμαρτον μπροστά στον Πανάγιο Θεό, θα ξαναγίνουν και πάλι φωτεινοί αγγέλοι. Αυτοί όμως μετά την θεληματική και ελεύθερη έκπτωσή τους από το αγαθό και την αγαθή τους φύση, διαστράψαν τόσο πολύ ώστε από φθόν να μισούν θανάσιμα και τελείως άδικα όχι μόνον τον Πανάγιο Θεό, αλλά και τα αγαθά και ευτυχισμένα κοντά του πλάσματα, αγγέλους και ανθρώπους. Τι μπορούσε όμως να κάνει ο διάβολος ενάντια στον άπειρο και παντοδύναμο Θεό? Τίποτα. Αλλά ούτε και τους αγαθούς αγγέλους μπορούν να βλάψουν μετά την σταθεροποίησή τους στο αγαθό. Έτσι στράφηκε με πολλή μανία κατά της εικόνας του τραϊκού, του τριαδικού Θεού, δηλαδή κατά του ανθρώπου που ήταν τόσο ευτυχισμένος στον Παράδεισο. Δεν ανέχεται να βλέπει πάνω στον άνθρωπο την αρετή και τη χάρη του Θεού. Με κάθε τρόπο αγωνίζεται να σκοτήσει το νου του και να τον οδηγήσει σε ακατονόμαστα έργα με σκοπό να τον χωρίσει παντελώς από τον Θεό, όπως ακριβώς έπαθε και έπραξε ο ίδιος. Ένα τέτοιο γεγονός θα σας ηγηθώ σπαρμένο με το σπόρο της λαγνίας και της πορνείας μέσα σε ένα σκοτισμένο νου που θέρισε για καρπούς ένα πλήθος ακαθάρτων πνευμάτων. Στα Χανιά πριν χρόνια μια γυναίκα πήγε στο φούρνο να ψήσει αρνάκι της στάμνας όπως συνηθίζεται. Είχε κλείσει καλά από πάνω το ειδικό πύλινο δοχείο με ζύμη και έδωσε οδηγίες στον φούρναρη, Κυριακή ήταν μάλιστα, να μην ανοίξουν το δοχείο καθόλου για να μην φύγουν οι οσίες, όπως είπε. Έτυχε να περνάει όμως απ' έξω ένας χωροφύλακας και του χτύπησε μια παράξενη μυρωδιά, πολύ άσχημη. Μπήκε στο φούρνο και ρώτησε του φουρνάρη τι έψινε. Έβγαναν όλα τα ταψιά με τα φαγητά, αλλά μόνον ένα μύριζε άσχημα. Το κιουβέτσι εκείνης της κεράς. Άνοιξε το, διέταξε ο χωροφύλακας. Το άνοιξαν και κατάπληκτοι βρήκαν μέσα να ψήνεται ένα ανθρώπινο κεφάλι. Συλλαμβάνεται η γυναίκα και γίνονται ανακρίσεις. Στην ανάκριση αποκαλύφθηκε πως το κεφάλι νίκει στον φοιτητή Κωνσταντίνο Α, δεν τον ονομάζουμε, που είχε πεθάνει πριν 2 μέρες. Η γυναίκα δωροδόκησε τον φύλακα του Δημοτικού Νεκροταφείου Χανίων, άνοιξαν τον τάφο του νέου, του έκοψαν το κεφάλι και το έστειλε στο φούρνο να ψηθεί. Γιατί? Κλείστε τα κινητά σας παρακαλώ. Διότι της είπε μια μάγισσα πως αν ο εραστής της κόρης της έτρωγε το μυαλό πεθαμένου, θα παρατούσε τη γυναίκα του και τα 3 του παιδιά και θα παντρευόταν την κόρη της. Και αυτή το έκαμε. Η ιστορία είναι αληθινή και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Επίκαιρα στις 6 Οκτωβρίου του 1972 σελίδα 66. Από εκεί το πήρα. Όποιος θέλει μπορεί να το διαπιστώσει. Αν έχουμε κριτικούς και ζούσαν εκείνη την εποχή, εκεί στο ίδιο μέρος, ασφαλώς θα το γνωρίζουν. Η κακία των δαιμόνων ξεκίνησε από την προαίρεσή τους και όχι από τη φύση τους. Και στη συνέχεια μεταδόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους. Η μοναδική αιτία του κακού επομένως είναι η άρνηση και η στέρεση του αγαθού, του καλού, της αρετής. Το κακό δεν είναι κάτι που προϋπήρχε ή που υπάρχει αυτόνομα.
δεν είναι ύπαρξης, δεν είναι αρχή, είναι μη είναι μια κατάσταση που συνδέεται πλέον άμεσα και απόλυτα με την ελευθερία και τη θέληση των ανθρώπων που το διαπράττουν το κακό. Αυτό ακριβώς υπήρξε και η αιτία της σταθεροποιήσεως του διαβόλου και των αγγέλων του θεληματικά και αυτοπροαίρετα μόνον μέσα στο κακό. Ο διάβολος ούτε θέλει ούτε πλέον αγαπά το αγαθό, το καλό, το δίκαιο, το φως, την αλήθεια, την αρετή. Άλλωστε ποιος θέλει διχόνοιες και εμείς, ποιος θηριωμαχεί, ποιος τρέφει τα πάθη μας, ποιος μας βάζει να οργιζόμαστε εναντίον των δικών μας ανθρώπων και να δημιουργούμε τόσες αναστατώσεις μεταξύ μας, ποιος τους θυμούς και τα νεύρα, ποιος δημιουργεί εμφυλίους παραγμούς και πολέμους και αλληλοφαγώματα. Ο διάβολος, αυτός ο μεγάλος απατεώνας ο ανθρωποκτόνος. Ο διάβολος όμως πειράζει τον άνθρωπο όχι όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέπεται από τον Θεό και πάντοτε ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Δεν χρησιμοποιεί βία, δεν μας εξαναγκάζει, δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο, δηλαδή τη θέλησή μας. Κάνει μόνον γλυκιά υπόμνηση του κακού. Μας βάζει μία σκέψη, ένα λογισμό. Καμιά φορά τον κάνει τόσο ισχυρό με τις επαναλήψεις, αυτό το λογισμό, που στο τέλος παρασυρώμαστε και πέφτουμε στην αμαρτία. Μας δίνει ένα λουλούδι που έχει κρυμμένα του τα αγκάθια. Μας προσφέρει ένα γλυκό που μέσα του περιέχει δηλητήριο. Μας προτρέπει, μας ψιθυρίζει, μας εξαπατά. Φθονεί και ταράζεται με την πνευματική μας προκοπή. Γι' αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αναστείλει. Και ό,τι σπέρνεται στις καρδιές μας από το Λόγο του Θεού, προσπαθεί να το αφαιρέσει. Η παραβολή του σπορέως είναι απόλυτα διδακτική. Και να αφαιρέσει αυτόν τον λόγο, είτε με τις αδυναμίες μας, τα κουσούρια μας και τα πάθη μας που είναι πολλά, είτε με την λογική και τον ορθολογισμό, είτε με τις διάφορες υλιστικές κοσμοθεωρίες που εσπάρισαν διαμέσου των αιώνων μέχρι και των ημερών μας. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός είναι κοσμοθεωρίες. Απέτυχαν παντελώς να προσφέρουν ευτυχία στον άνθρωπο. Μόνον ο Λόγος του Θεού φέρει την απόλυτη ευτυχία. Μόνον ο Λόγος του Θεού. Όλα τα χρησιμοποίησε σαν όπλα στην αγαπημένη του τακτική, την διαβολή, εξού και διάβολος. Από την εποχή του Αδάμ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να διαβάλει τον Θεό στον άνθρωπο και τον άνθρωπο στο Θεό και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Θα διαβάλει τον άντρα στη γυναίκα, τη γυναίκα στον άντρα, τους γονείς εναντίον των παιδιών, τα παιδιά εναντίον των γονέων, τις νύφες εναντίον των πεθερικών και τα πεθερικά εναντίον των νυμφών. Η λέξη διαβολή προέρχεται από το ρήμα διαβάλλω που σημαίνει συκοφαντώ. Συκοφαντώ θα πει ψεύτικα κατηγορώ, ακόμα και κατακρίνω. Από τις συκοφαντίες και τα ψεύδη κατά του Θεού και κατά τις εκκλησίες του, κατά τις αρετής και του αγαθού, κατά των αγγέλων και των Αγίων και όλων των ανθρώπων, γιατί όλους τους διαβάνει,
ονομάστηκε διάβολος. Την πρώτη διαβολή την έκαμε στην Εύα. Απ' την ανταρσία του κατά του Θεού, ως εχθρός και πολέμιος, ονομάστηκε Σατανάς. Η λέξη Σατάν είναι εβραϊκή και σημαίνει ο ενάντιος, ο αντίδικος, ο επίβολος. Λέγεται όμως και πονηρός. Τι σημαίνει πονηρός? Η λέξη παράγεται από το πονό, που σημαίνει μοχθό, ταλαιπωρούμε. Πονηρός λοιπόν σε σχέση με το σώμα λέγεται ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο ευρισκόμενος σε αθλία κατάσταση. Και πώς να μην βρίσκεται σε αθλία κατάσταση ο διάβολος, εφόσον στερείται της χάριτος του Αγίου Θεού, του φωτός του, της δόξης του και της κοινωνίας μαζί του και περιφέρεται πλέον γυμνός, τετραχυλισμένος, σκοτεινός, απέσιος. Έχει απομακρυνθεί από Αυτόν και αυτή η απομάκρυνσή του τον γέμισε από πόνο και από δυστυχία. Γι' αυτό όσοι από εμάς οι μεθοδούλοι της αμαρτίας, οι μεθοδυστυχισμένοι. Και αυτή την ανέκφραστη δυστυχία, επειδή την έχει αδιάσπαστα ενώσει με την κακία, θέλει να την μεταδώσει και την μεταδίδει δυστυχώς στους ανθρώπους και ειδικότερα στους χριστιανούς και ακόμα ειδικότερα στους Έλληνες Ορθοδόξους χριστιανούς. Σε μας. Γι' αυτό μας πέταξε από την Εκκλησία και από το σώμα της Εκκλησίας. Να πω 90% θα είναι λίγο, πρέπει να αυξήσω το ποσοστό. Δυστυχώς μόνο 4-5% εκκλησιάτων του. Και αυτή η μεγάλη δυστυχία, αυτή η μεγάλη αποστασία, κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στον διάβολο, αλλά και στη δική μας ελευθερία, διότι εκείνος ψιθυρίζει και εμείς διαλέγουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο δίκαιο και στο άδικο. Ο διάβολος όμως σπέρνει με το κακό, αλλά πονάει κιόλας, γιατί στερείται της χαράς, της αγάπης και της θείας μακαριότητος του Αγίου Θεού, μόνο που ο πόνος αυτός δεν γεννά μετάνοια, αλλά φθόνο και μίσος. Ο διάβολος μας μισεί, όπως μισεί τον Θεόν, τους αγγέλους του, τους Αγίους. Έτσι μισεί και κάθε πιστό αγωνιζόμενο εν Χριστώ Ιησού χριστιανό. Όπως και αν αγωνίζεται αυτός. Αλλά και όλους τους άλλους όμως που κατάφερε και τους απομάκρυνε από την Εκκλησία, τους μισεί θανάσιμα και την κακία του θα την δείξει κατόπιν στην κόλαση όταν οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα βρεθούν μαζί του στο αιώνιο πύρ. Με την ηθική έννοια πονηρός λέγεται ο κακός και ο πανούργος. Ονομάζεται και πειράζουν οι πειραστείς. Συνεχώς πειράζει τον άνθρωπο και τον βάζει σε σκληρές δοκιμασίες ή για να τον λυγίσει ή για να τον παραπλανήσει ή για να τον αναγκάσει να γογγίσει, να λεωλιγοψυχήσει. Ακόμα δε στο τέλος θα προσπαθήσει τον άνθρωπο και να τον δαιμονοποιήσει. Για παράδειγμα σας αναφέρω το κάτωθι γεγονός. Τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου του 1984 στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, εις τον οποίο εφημερεύω με την χάρη του Αγίου Θεού μέχρι σήμερα, και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και ειδικότερα στο τέλος της, πριν από τη Θεία Μετάληψη, ακούστηκαν τρομερές βαριές φωνές από μια γυναίκα που μούγκριζε σαβόδι. Τόσο φοβερά ήταν τα μούγκριτά και οι κινήσεις της,
που ορισμένοι πάγωσαν κυριολεκτικώς τη θέση τους. Υπήρξαν και αρκετοί εκκλησιαζόμενοι και ιδίως γυναίκες που από τον πανικό τους βγήκαν έξω από τον ναό. Φοβήθηκαν. Η γυναίκα έπεσε κάτω και χτυπώντας πόδια και χέρια άρχισε να ξεσχίζει τα ρούχα της. Αμέσως έτρεξαν τέσσερις άντρες που την είχαν φέρει στην εκκλησία και την έβγαλαν έξω. Σαν λύση του όλου προβλήματος άρχισαν να της προσφέρουν τσιγάρο. Αλλά με τα μογκριτά αυτής της γυναίκας και το πέσιμο της κάτω δημιουργήθηκε τόση αναστάτωση ώστε βουβάθηκαν και οι ψαλτάδες. Σταμάτησε η ακολουθία. Και αυτής αμέσως έγινε το εξής συνταρακτικό γεγονός. Έζησαν όλα τα καντήλια του ναού ερπή εφθαλμού. Όλα. Οι μάρτυρες είναι εκατοντάδες. Μια μικρή εγγονούλα μου ρώτησε τον πατέρα της, που είναι και ψάλτης το μικρό μας παρεκκλησάκι, «Γιατί, μπαμπά, αυτή η γυναίκα μούγκριζε τόσο δυνατά και χτυπιόταν?» Δεν ήξερε τι να της πει ο γαμπρός μου και της απάντησε, «Γιατί πονούσε η κυλίτσα της». «Ναι, αλλά γιατί όμως έβγαζε φωτιές από το στόμα της?» Οι φωνές, τα μογκριτά, το πέσιμο κάτω, οι αφροί και οι φωτιές από το στόμα της, το σβήσιμο των καντελιών και η φοβερή έξοδος από τον ναό, ο τρόμος και ο φόβος που ήρθε στις καρδιές των εκκλησιαζομένων, όλα αυτά μαρτυρούν και αποδεικνύουν την ύπαρξη των φοβερών δαιμόνων και το μίσος τους για τον άνθρωπο, τον εκκλησιαζόμενο χριστιανό, τον αγωνιζόμενο, τον οποίον καταλαμβάνουν και καταταλαιπωρούν, αν βεβαίως τους έχει δοθεί αυτό το δικαίωμα να το κάνουν. Το δικαίωμα το παρέχουμε πρώτα εμείς με την άτακτη διαγωγή μας και την αποστασία μας από το θέλημα του Θεού. Λέμε το Πάτερ ημών και λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, αλλά είμαστε πολύ μακριά από το να το τηρούμε. Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι όντως εδόθησαν δικαιώματα και από την ίδια και από τους γονείς της. Μια άλλη ονομασία του διαβόλου είναι κοσμοκράτορας στους σκότους του αιώνος τούτου. Όχι βέβαια κοσμοκράτορας με την απόλυτη έννοια, αλλά με την έννοια ότι κυριαρχεί και βασιλεύει όσο διαρκεί η παρούσα ζωή στους κακούς και αμετανοήτους ανθρώπους και όχι στους εναρώτους. Σε αυτούς βασιλεύει και για αυτούς είναι άρχοντας και Θεός. Δεν είναι όμως παντοκράτορ. Άλλο κοσμοκράτορ, κοσμοκράτορας, και άλλο παντοκράτορ ή παντοκράτορας. Είναι μεν δυνατός, αλλά δεν είναι παντοδύναμος. Δυνατός ο διάβολος, παντοδύναμος ο Θεός. Και είπε και σε εμάς όλους και σε εσάς, στον καθένα από εσάς, «Ιδού δίδουμε την εξουσία του πατήν επάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού», του διαβόλου δηλαδή. Ας τηρούμε το θέλημα του Αγίου Θεού, ας συμμετέχουμε όπως πρέπει στα Πανάγια σωστικά μυστήρια, ας είμαστε συνεπείς προς τις ευαγγελικές εντολές και θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, θα διαπιστώσουμε όλοι μας ότι η δύναμη σε αυτή υπάρχει, του πατήν επάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν δύναμη του έχθρου διαβόλου. Επίσης ο διάβολος στην Αγία Γραφή ονομάζεται και δαίμον, δαιμόνιος νους λέμε και σήμερα, όταν κάποιος έχει δυνατό και πρικισμένο νου, αλλά κακόβουλο και εμπαθή. Οι γνώσεις και η σοφία που είχαν είναι πλέον δαιμονιώδεις και πολλές φορές μάλιστα προσπαθούν να την διοκητεύσουν στους ανθρώπους για να σκοτήσουν παντελώς το νου του.
Η Αγία Γραφή όμως σαφώς την επισημαίνει για να μας καταστήσει προσεκτικούς. Ουκέ στην αυτή σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά είναι επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. Από τη δημιουργία του οι δαίμονες πριν πέσουν γνώριζαν την τριαδικότητα του ενός Θεού. Και από τις επιτιμήσεις του Χριστού εναντίον τους μετά την ενανθρώπισή του αντιλαμβάνονταν έστω και σκιωδώς την θεότητά του. Δεν τον πίστευαν όμως ως θεάνθρωπο, διότι αν πίστευαν ότι ήταν αληθινός Θεός δεν θα τον οδηγούσαν στο Σταυρό. Η σταυρική θυσία έσωσε όλους τους ανθρώπους. Και τα πνεύματα τα κάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρουν προσέπιπτον αυτό και έκραζον λέγοντα ότι σύ ο Υιός του Θεού. Και τότε ο Ιησούς πολλά επαιτήμα αυτής αυτηρά διέταζε τα κάθαρτα πνεύματα που ήσαν μέσα στους ανθρώπους ή να μη φανερών αυτόν ποιήσωση, ότι δηλαδή είναι Υιός Θεού. Ένας Άγιος άνθρωπος, ναι, κάτι το εξεντρικό, ναι, αλλά όχι Θεός ή Θεάνθρωπος ή δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βλέπουμε επομένως να αναγνωρίζεται έστω και σκιωδώς η θεότης του Ιησού Χριστού από τους δαίμονες και ταυτοχρόνως να έχει κρατηθεί αποκεκριμένη η Θεία Σοφία σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι αν οι δαίμονες γνώριζαν το μυστήριο της σοφίας του Θεού, επαναλαμβάνω, δεν θα εσταύρωναν τον Χριστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι τους δαίμονες δεν τους ξεγέλασε ο Θεός, αλλά αυτοαπατήθηκαν μη γνωρίζοντας την σοφία του Θεού. Διότι όπως τονίσαμε και προηγουμένως, η δική τους γνώση και σοφία είναι πλέον δαιμονιώδης. Το κράτος και η εξουσία του διαβόλου περιορίστηκαν από την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πρόκειται να καταληθούν οι δυνάμεις τους διαπαντός με την Δευτέρα Παρουσία αυτού. Ο Χριστός ήρθε βεβαίως στον κόσμο για να καταλύσει τη δύναμη, τα έργα και την εξουσία του διαβόλου. Εν τούτης όμως απαιτούνται μέτρα, προφυλάξεις και προσοχή από όλους τους αγωνιζομένους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, γιατί αυτά δείχνουν σύνεση και ταπείνωση. Άλλωστε ο Θεός στους ταπεινούς δίδει την χάρη Του. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε άγγελο φωτός να μετασχηματίζεται για να πατήσει και παραπλανήσει τον πιστό Χριστιανό σαν αρχιαπατεώνας που είναι. Και όχι μόνο σαν άγγελος, και σαν Άγιος ή σαν Αγία μπορεί να παρουσιαστεί με πολλή ευκολία. Να μου επιτρέψετε να σας αναφέρω δύο μικρά γεγονότα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το περιεχόμενο της ομιλίας. Ενθυμούμαι πριν από χρόνια κάποια κυρία χτυπούσε επίμονα την πλαϊνή πόρτα του ιερού προς το τέλος του όρθου. Ήταν βράδυ και κάναμε αγρυπνία. Της άνοιξε την πόρτα και τη ρώτησα τι θέλει και εκείνη μου απάντησε τα εξής. Μου είπε ο Χριστός σήμερα το βράδυ να έρθω εδώ και να λειτουργήσω μαζί σου. Τι μου λες, της λέω. Κατάλαβα ότι πρόκειται περί πλάνης που οπωσδήποτε θα την οδηγούσε ακόμα και στην δημοκρατία. Τι ρωτάω. Τι άλλο σου είπε, και αν σου πω όχι και φύγει γρήγορα από εδώ, τι θα κάνεις. Αν μου πεις όχι, και χαμογέλασε διαβολικά, θα πέσουν πάνω εδώ στο ναό 29 κεραυνοί, όχι 30, 29, που θα σκοτώσουν πρώτα εσένα και ύστερα όλους τους άλλους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησιά. Εντάξει, σου λέω λοιπόν όχι. Κάτσε τώρα
στο απέναντι παγκάκι και μέτρα τους κεραυνούς που θα πέσουν. Όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε απολύτως τίποτα. Είχε κυριευθεί το πνεύμα, είχε κυριευθεί από το πνεύμα της πλάνης, διέδιδε ότι ήταν απεσταλμένοι του Χριστού ως εις Απόστολος και έκανε προφητείες που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Στο τέλος δαιμονίστηκε και την οδήγησαν σε ιδιωτικό ψυχιατρίο. Κατοικούσε στην Αμφιάλη. Εκείνες ακριβώς τις ημέρες είχε και ένα άλλο περαστατικό από κάποια άλλη ψυχή, η οποία έρθει στο εξομολογητήριο και μου είπε: «Εγώ, Πάτερ, προσεύχομαι μαζί με τους αγγέλους. Όποια προσευχή και να κάνω, ακούω τα βήματά τους να με περικυκλώνουν χαρούμενα καθών χρόνων προσεύχομαι και να με χαϊδεύουν και με τα φτερά τους. Μόλις όμως σταματήσω την προσευχή, σταματούν και τα βήματα». Και τότε τη ρώτησα, δεν μου λες σε παρακαλώ, πώς αισθάνεσαι εκείνη την ώρα που ακούς τα βήματα να σε τριγυρίζουν και να σε χαϊδεύουν τα αγγελικά φτερά? Μια παράξενη χαρά που με κάνει να ανατριχιάζω ολόκληρη, μέχρι που σηκώνονται και τρίχες της κεφαλής μου. Και η χαρά σιγά σιγά γίνεται άχρια χαρά. Πρώτη φορά έχω τέτοιο ουράνιο συνέστημα. Διαβολικό την διόρθωσε. Κατάλαβα ότι πρόκειται περί πλάνης από την οποία κινδύνευε να δαιμονοποιηθεί, γι' αυτό και της έδωσα άμεσα εντολή να σταματήσει να προσεύχεται μόνη της, αλλά να έχει πάνω τη δίπλα της μια από τις αδερφές της. Και τελειώντας πρόσθεσα, ό,τι και αν θα σε βει την ερχομένη εβδομάδα θα έρθεις να μου το πεις. Πράγματι ήρθε την άλλη εβδομάδα και με έκπληξη διαπίστωσα ότι το πρόσωπό της ήταν φοβερά πλεισμένο. Τη ρώτησα τι έγινε και μου είπε: «Μετά το τέλος της προσευχής με την αδελφή μου, αφού αυτή πράγμα απομακρύνθηκε, θέλησα να πω εγώ μόνη μου έστω και μια μικρή προσευχή, μη ακούντας όσα μου παρήγγειλες εσύ». Και τότε άκουσα μια άγρια φωνή να μου λέγει: «Γιατί, μωρή, άκουσες αυτόν τον γεροτράγο, άρπα την!» Και αισθάνθηκε ένα ισχυρό μπάτσο να μου δίδεται στο αριστερό μου μάγουλο και την άλλη μέρα βρέθηκα πρισμένη ολόκληρη. Όλη την εβδομάδα δεν προσευχήθηκα καθόλου μόνη μου και να είμαι σήμερα εδώ. Της εξήγησα ότι έπεσε σε πλάνη και άρχισε να καταλαμβάνει την ψυχή και το σώμα της πλήθος δαιμονίων. Και ότι αν τα βήματα από τόσο καιρό τα άκουγε και τα αισθανόταν γύρω της, εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν αγγελικά, στο τέλος θα χαθεί μια για πάντα. Και μόνο από τα λόγια που σου είπε θα έπρεπε να καταλάβεις ότι πίσω από όλα αυτά τόσο καιρό κρυβόταν ο διάβολος. Θα κάνεις μια καθαρή εξομολόγηση από την παιδική σου ηλικία μέχρι τώρα. Θα διαβάζουμε εξορκισμούς μέχρι ότου σε ελευθερώσει ο Θεός από τη δαιμονική αυτή τυραννία. Πρέπει οπωσδήποτε να λυτρωθεί η ψυχούλα σου από μία σκληρή πιθανότητα να δαιμονοποιηθεί. Ύστερα προσπάθειες μηνών τελικά σώθηκε. Ο διάβολος, χριστιανή μου, χρησιμοποιεί πολλά μέσα για να προκαλέσει φόβος και αναβολή της εξομολογήσεως, να ανακόψει τη μετάνοια, να στερέψει τα δάκρυα και έλει να πετύχει τον θάνατο της ψυχής μας, την κόλασή μας δηλαδή. Γι' αυτό κάθε αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα του, να προσεύχεται αλλά να έχει πνευματικό, να εξομολογείται, να εκκλησιάζεται, να κοινωνά, να μελετά το Λόγο του Θεού, να τηρεί τις Άγιες εντολές και το θέλημα του Παναγίου Θεού και να καλλιεργεί τις αντίστοιχες αρετές, προπαντός δε την ταπείνωση, αλλά συγχρόνως και την ελπίδα ότι παρόλο
ότι είναι αμαρτωλός, το Έλλειος τελικά θα μας σώσει. Άλλο ένα σημείο που χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή είναι να μην δημιουργήσουμε ψευδαισθήσεις ότι τάχα τα καταφέρνουμε μόνοι μας, γιατί τότε θα μας καταλάβει το θράσος και από το θράσος θα προέλθει η περηφάνεια. Προσευχή λοιπόν, νηστεία στο καταδύναμη, προσοχή στις σκέψεις μας, προσοχή στα μάτια μας, προσοχή στη γλώσσα μας, προσοχή δηλαδή στις αισθήσεις μας, όπως και στους λογισμούς μας. Εγρήγορσης κάθε μέρα, μετάνοια με τα δακρύων. Είναι όλα αυτά τα πλέον απαραίτητα μέτρα. Κατά το γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Πολλές φορές μπορεί η ψυχή μας να έχει προθυμία για την εκτέλεση των Ευαγγελικών εντολών, αλλά το σώμα μας δεν συνακολουθεί. Εάν αγαπάμε τον Θεό, απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Του είπε και ο ίδιος: «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε μας τηρήσετε». Αλλά μας δυσκολεύει το σώμα. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος: «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξα ασθενής». Αλλά παρά τα αυτά όμως, επειδή το σώμα τις περισσότερες φορές ψεύδεται, δώστε όλη τη δύναμή σας. Εκτός βέβαια αν έχουμε μια αρρώστια σε κακή κατάσταση ή έχουμε πλέον γεράματα δύσκολα. Όσον αφορά την διαρκή προσευχή αλλά και την προσοχή που πρέπει να είναι ανίστακτος, ας θυμηθούμε και τα λόγια της Αγίας Γραφής που λέγει «νύψατε, γρηγορήσατε». Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον ωραιόμενος περιπατών, ζητών τι να καταπεί, ο αντίσθετη στερεή την πίστη. Δηλαδή προς αυτόν τον αντίπαλο, τον διάβολο, τον αόρατο εχθρό της ψυχής μας, πρέπει να αντιστεκόμαστε στηρεγμένοι σταθερά στο βράχο της πίστης που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν που εκτός των άλλων απαιτείται και η ζέωσα πίστης, έστω και ως κόκκος συνάπειος, γιατί αυτή η πίστης μετακινεί όρη, εξεδετερώνει πολέμους, κάνει θαύματα, φωτίζει το νου μας, φυλάγει τα παιδιά μας. Αυτό όμως που εξαφανίζει τελείως τον φόβο των δαιμόνων, που δεν είναι δουλικός αλλά προληπτικός, είναι η θερμή αγάπη προς τον Θεό, όπως το τόνισε και προηγουμένως, αλλά εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως, διανοίας, αφού κατά τον αδιάψευτον λόγον του Αγίου Θεού η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον, τον φόβον της κολάσεως, ότι ο φόβος κόλαση έχει. Και η κόλαση είναι το βασίλειο του σατανά, το βασίλειο των πονηρών πνευμάτων, των δαιμόνων, του διαβόλου. Ο αγιασμός, η τελείωση, η θέωση που βλέπουμε στους Αγίους στηρίζονται στο πλήρωμα των αρετών που είναι η αγάπη. Αλλά και εμείς μπορούμε να την εξασκήσουμε αυτή την αγάπη αρχίζοντας από τον πλησίον τον οποίον βλέπουμε και με την τήρηση των Αγίων εντολών. Η αγάπη όπως την προσφέρει και όπως την θέλει ο ίδιος ο Θεός και χάριν της οποίας έπαθε και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και μια ερώτηση: γιατί ο Θεός δεν περιόρισε τελείως την δύναμη του διαβόλου? Είναι ένα ερώτημα που πολλούς από εμάς μας απασχολεί. Η απάντηση είναι αφενός μεν προς δοκιμασία μας και αφετέρου για να αποδεικνύεται η άπειρη σπλαχνία του Αγίου Θεού. Το ανεκτήμητο δώρο της ελευθερίας ο Πανάγαθος Θεός δεν το καταργεί από τον άνθρωπο, δεν το παίρνει πίσω από τα ελεύθερα λογικά πλάσματά του τα οποία έπλασε κατ' εικόνα αυτού. Με την ενθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και διαμέσου των Παναγίων σωστικών μυστηρίων της Εκκλησίας,
Ο κάθε χριστιανός μπορεί, αν θέλει, αν θέλει, να κάνει καλή χρήση αυτής της ελευθερίας. Όσοι από τους ανθρώπους είναι εχμάλωτοι των παθών, γίνονται εχμάλωτοι και του διαβόλου. Αν τρέφουμε τα πάθη μας, το διάβολο υπηρετούμε. Γι' αυτό όλοι μας η πνευματική προσπάθεια και ο πνευματικός μας αγώνας θα είναι να χτυπηθούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας, διότι αυτά ακριβώς σκοτίζουν το νου μας. Ο αγώνας που γίνεται από την Εκκλησία μέσα από τα σωστικά μυστήρια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, είναι για να φωτιστεί ο νους. Μόνο αν φωτιστεί ο νους μας θα απαλλαγούμε από τα πάθη. Γι' αυτό και ο διάβολος προσπαθεί να διατηρεί τον σκοτισμό του νου μέσα μας, δυνάμει της αμαρτίας, με σκοπό να μην θεραπευτεί ποτέ ο άνθρωπος. Θεραπεία σημαίνει αποκατάσταση της κοινωνίας μετά του Αγίου Τριαδικού Θεού. Χαρά, τιμή και δόξα για την ψυχή, άπειρο και ανέκφραστο μεγαλείο, όχι μόνο εν το ουρανό, αλλά και στην καρδιά του πιστού ανθρώπου. Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι παρόλο που εξομολογούμαστε, και μάλιστα από μας μερικοί πολύ τακτικά, δεν βλέπουμε προκοπή. Δεν βλέπουμε απαλλαγή από τις αδυναμίες μας, τις κακίες μας, τις πονηρίες μας, τις ζήλες και τον φθόνο, τα νεύρα και τους θυμούς, δηλαδή από τα πάθη μας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν εργαζόμαστε σωστά, όχι μόνο τις συμβουλές του πνευματικού που είναι λίγες, αλλά κυρίως δεν τηρούμε τις ευαγγελικές συμβουλές, να πω, τις συμβουλές της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, δηλαδή του Αγίου Θεού. Και κάτι επιπλέον, δεν τα καταφέρνουμε γιατί η εξομολόγησή μας δεν είναι απολύτως καθαρή. Οπότε συσσωρεύουμε και ένοχες μέσα μας και ο νους μας σκοτίζεται και γινόμαστε και εύκολη λία στα νύχια του διαβόλου. Χρειάζεται λοιπόν ο πνευματικός αγώνας για να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα φάρμακα και τα μέσα που μας παρέχει η Αγία μας Εκκλησία. Προσπάθεια για καθαρότητα, γιατί μόνον μέσα από αυτήν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ψυχική μας υγεία, να αποφύγουμε την πνευματική μας τύφλωση και να δούμε το φως του αληθινών. Όταν κοινωνούμε, διακηρύσουμε, είδομε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα εμποράνιον. Το βιώνουμε αυτό? Το βιώνουμε? Σε τέσσερα πράγματα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον αγώνα μας εναντίον του διαβόλου, όπως μας προτρέπει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Πρώτον, ότι ο Πανάγαθος Τριαδικός Θεός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι ο μόνος σωτήρας και λυτρωτής. Άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Και μην νομίσετε σας περνάει κάποια ιδέα εσφαλμένη και θολερή ότι εμείς σώζουμε ανθρώπους. Κανένας πνευματικός δεν σώζει ανθρώπους. Ο Θεός σώζει. Μέσον είναι ο πνευματικός. Δεύτερον, ότι ο εαυτός μας είναι αδύνατος και άρρωστος από τα πάθη και τις αδυναμίες. Τρίτον, μόνον η ένωση μετά του Ιησού Χριστού και ειδικότερα της Θείας Κοινωνίας, όταν κοινωνούμε αξίως, μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολον κατά το Παύλιον, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούνται μη Χριστό. Κι ομένων είναι μη κακό εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Έτσι μόνο κατατροπώνεται ο διάβολος. Κατατροπώνεται όσο ζούμε μαζί με τον Χριστόν και για τον Χριστόν. Και τέταρτον, ότι ο διάβολος είναι κρυφός κύπουλος εχθρός, και δεν είναι σχεδόν ποτέ φαντερός.
Αν ήταν φαντερός θα φυλαγόμαστε. Στη ψυχή μας δεν μπορεί να κάνει κακό παρά μόνον αν εμείς του δώσουμε το δικαίωμα. Και το δικαίωμα αυτό το δούμε όταν κάνουμε συγκατάθεση στο λογισμό, στη σκέψη, στο νου μέσα. Ό,τι δημιουργείται μέσα, ιδίως στη φαντασία. Αν μέσα εκεί δώσουμε συγκαταθέσεις στις αμαρτωλές φαντασίες, στις αμαρτωλές σκέψεις, στις αμαρτωλές προσβολές, τότε αμαρτάνουμε θανάσω. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, πάσο βλέπων τη γυναίκα του άλλου ή τον άντρα της άλλης, με τη διάθεση της επιθυμίας, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού ή αυτής. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε και το καλό και το κακό. Και το άσπρο και το μαύρο. Και το δίκαιο και το άδικο. Και την αρετή και την κακία. Δικός μας ο ανήφορος, δικός μας είναι ανήφορος. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωσα εις την ζωή και ολίγοι ευρίσκονται σε αυτήν. Αλλά δικός μας και ο κατήφορος. Τι διαλέγουμε, τον ανήφορο ή τον κατήφορο? Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι για τις προσωπικές μας επιλογές. Παρά τα αυτά ο διάβολος μας πειράζει τόσο όσο επιτρέπει ο Θεός. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών, μας λέγει και μας προτρέπει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Αυτό είναι και προτροπή και διαβεβαίωση χρόνους του Θεού ότι όταν αντιστεκόμαστε στον διάβολο και όταν προσβάλλουμε στεναρή αντίσταση εναντίον του, τότε απομακρύνεται από κοντά μας και δεν μπορεί να μας βλάψει. Υποτάγεται ούν το Θεό, εγγύσατε το Θεό και εγγυή μην, καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη, επανατονίζει ο αδελφόθεος. Δηλαδή υποταχτείτε στο Θεό μέσω της Εκκλησίας, πλησιάστε το Θεό, αγγίξτε τον, και ο Θεός θα σας αγγίξει, θα μπει μέσα σας, διότι ίσταται επί της θύρας της καρδίας ημών και κρούει. Αν το ανοίξουμε θα μπει μέσα και θα δειπνήσει μαζί μας, θα ζητεί πανηγύρι. Και πρέπει αυτό το πανηγύρι να το ζούμε κάθε φορά που κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων αξίως. Καθαρίστε τα χέρια της ψυχής σας αμαρτωλή και ξεγνίστε τις καρδιές σας, διότι δυστυχώς είστε δίψυχοι. Κατά το κείμενο αυτό του Αγίου Ιακώβου αποκαλούμαστε δίψυχοι. Θέλουμε δηλαδή και λίγο Θεό και λίγο κόσμο. Και λίγη πίστη και λίγη αμαρτία. Μισή αλήθεια και αρκετό ψέμα. Το πρωί στην εκκλησία και το βράδυ στην αμαρτία. Γι' αυτό υπάρχει ευθύς αμέσως η αυστηρή αγιογραφική προειδοποίηση. Ταλαιπωρήσατε, δηλαδή αισθανθείτε την αθλειότητά σας, και πενθήσατε και κλάψετε, ταπεινώθετε ενώπιον του Κυρίου και τότε μόνον υψώσει ημάς. Όλα αυτά από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, να τη διαβάσετε σήμερα το βράδυ που θα επιστρέψετε στα σπίτια σας αυτή την επιστολή από την Καινή Διαθήκη του αδελφού Θεού Ιακώβου. Να οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και σωτήριο ο διάβολος. Ούτε φόβος, ούτε τρόμος, αλλά ταπείνωσης, μετάνοια, κάθαρσης ψυχής. Πριν από χρόνια κάποια κυρία που δεν είχε σχέση με την Εκκλησία απεφάσισε να ανάψει το καντήλι της. Εισέδειξε ευγνωμοσύνης προς τον Θεό επειδή ο γιος της σώθηκε από βέβαιο θάνατο μετά από ένα συγκλονιστικό ατύχημα. Το καντήλι της είχε να το ανάψει περισσότερο από 30 χρόνια. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στην καρέκλα για να κατεβάσει τη σκονισμένη καντήλα, αλλά τότε κάποιος την τράβηξε από πίσω από τα μαλλιά και το φόρημα και την έριξε κάτω. Έπεσε ανάσκελα και χτύπησε το κεφάλι του. Ήταν επόμενο. Ώστε λοιπόν σκέφτηκε, φωτίστηκε. Κάποιος φοβάται. Κάποιος φοβάται τόσο πολύ να ανάψω την καντήλα? Εγώ θα την ανάψω. Και όχι μόνο θα την ανάψω, αλλά θα κοιτάξω να ξελαφρώσω και λίγο την ψυχή μου σε έναν εξομολόγο. Πράγματι κάνει δεύτερη προσπάθεια,
κατεβάζει την καντήλα, την πλένει, την ανάβει, καθαρίζει το εικονοστάσι και σκέφτηκε αμέσως να θυμιάσει άλλους φωτισμούς. Την ώρα λοιπόν που θύμιαζε έτσι κάπως πρόχειρα, γιατί δεν είχε θυμιατό, πάνω σε ένα πιατάκι του καφέ έβαλε το καρβουνάκι, τη σπρώχνει πάλι κάποιος από πίσω και πάλι τη ρίχνει κάτω. Φεύγει λοιπόν το πιατάκι και πέφτει πάνω στα σκεπάσματα, τα οποία άρχισαν βέβαια να καίγουν. Σηκώθηκε όσο μπορούσε η καημένη γρηγορότερα, άρπαξε μια καλά τα νερό και τα άφησε καλά. Και τότε σκέφτηκε. Α, ώστε και το θυμιάτισμα δεν σ' αρέσει. Α, ή μήπως πήρα την απόφαση να εξομολογηθώ. Πάντως όλα δεν σ' αρέσουν. Ούτε το καντήλι, ούτε το θυμιάτισμα, ούτε η απόφαση για εξομολόγηση. Το βράδυ έπεσε να κοιμηθεί και μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσιος, οι αγιορείτες λένε μεταξύ ύπνου και ξύπνου, είδε μια φανταστική εικόνα στην οποία παρουσιάστηκε ένα πλήθος ανθρώπων να περιμένουν ένας πίσω από τον άλλο για εξομολόγηση και συγχρόνως άκουσε κάποια φωνή να της λέει «Μη πας, δεν βλέπεις, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καιρό και ύστερα θα σε διώξει. Αφού έχεις και 30 χρόνια να πας, άδικα θα πας». «Όχι», απάντησε αυτή, «θα πάω. Ό,τι και αν λες εσύ, όποιος και αν είσαι, γιατί δεν σε βλέπω, εγώ θα πάω. Γιατί το καντήλι και το θυμιατό μου λένε ότι πρέπει να πάω. Πρέπει να σωθώ και εγώ και το παιδί μου». Ξαφνικά λοιπόν με το «πρέπει να σωθώ» που το είπε δυνατά, νόμισε ότι τεινάχτηκε πάνω διότι είδε να ανοίγει πόρτα και να μπαίνει μέσα μια φοβερή μαϊμού η οποία της μίλησε ανθρώπινα και της είπε «Μωρή, θα σε πνίξουν». Τρόμαξε η καημένη, τρόμαξε και φοβήθηκε πολύ. «Χριστέ μου», φώναξε, «Παναγία μου». Ε, τώρα τι θυμόμαστε την Παναγία. Είμαστε σε κανένα αεροπλάνο πάνω και να πέφτει το αεροπλάνο. Θα σου πω εγώ ποιοι πιστεύουν και ποιοι δεν πιστεύουν. Όλοι θα φωνάζουν «Παναγία μου, Παναγία μου». Έτσι λοιπόν γιγαντώθηκε μέσα της η σωματική και πνευματική δύναμη. Άνοιξε τα παράθυρα γιατί επικράτησε δυσοσμία αποπνιχτική. Δεν κοιμήθηκε το υπόλοιπο της νύχτας, αλλά προσευχόταν συνεχώς. Και την επομένη πήγε πρωί-πρωί στην εκκλησία, έπεσε στα πόδια του πνευματικού, τα αγκάλιαζε, τα φιλούσε και συνεχώς έκλαιγε. Αδειάζοντας το βόθρο των αμαρτιών της και διαλύοντας όλη τη δυσοσμία της ψυχής της που είχε μαζευτεί για περισσότερα από 30 χρόνια. Κατόπιν σαν ένα πουλάκι που πετά στον ουρανό και σαν ένα φως λαμπερό έφυγε από το ιερό εξομολογητήριο. Πετώντας πήγε στο σπίτι, ένιωθε να μην πατά στη γη. Αγρύπνησε και προσευχήθηκε όλη τη νύχτα. Αλλά ο δαίμονας είχε λησάξει, χτυπούσε παράθυρα, έντριζε τις εικόνες, πητούσε πέτρες στα κεραμίδια, γιατί ήταν μονοκατοικία το σπίτι. Γάβγιζαν πολλά σκυλιά, νιαούριζαν γάτες κάτω από τα παράθυρα και πολλά άλλα δημιουργούσε για να την τρομάξει ώστε να τα μαθήσει να προσεύχεται. Αυτή όμως παρέμεινε σταθερή και απτόητη. Από τότε άρχισε να παίρνει καθημερινώς τη νέα στροφή προς το δρόμο του Αγίου Θεού με τον τακτικό εκκλησιασμό, με την ιερά εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, με την τήρηση των εντολών, με την εργασία των αρετών, καλλιεργώντας την προσευχή και τη μετάνοια με δάκρυα, με ζωντανή πλέον την πίστη και ολοκληρωμένη την υπακοή της προς τον Πνευματικό και την Αγία Εκκλησία του Χριστού. Από τότε μέχρι σήμερα πηγαίνουν όλα καλά και η ψυχούλα της είναι έτοιμη πλέον για την καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Ιησού Χριστού. Εύχομαι ταπεινά όλοι μας, πρώτα εσείς και ύστερα εγώ και αδελφοί και πατέρες και συλλειτουργοί,
να βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού και να ακούσουμε από το Πανάγιο στόμα Του. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Ήσελθε εις την χαράν του Κύριου, ήθε όλοι μας να βρεθούμε στον Παράδεισο. Σας το εύχομαι. Αμήν.